Λοιπόν, ο χώρος είναι υπέροχος, είναι όμορφος. Βέβαια, πόσο μπορείς να το συνηθίσεις αυτό, φαντάζομαι είναι δύσκολο. Για πες το με στην εμπειρία σας, πώς το βιώνετε όλο αυτό. Κλεισούρα. Κλεισούρα, ε. Είναι πολλά, είναι πολλά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μαθαίνουμε καινούργια πράγματα σίγουρα. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε εξελιχθεί κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Όσον αφορά τη συμβίωση, εντάξει, είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες. Λογικό είναι, ναι. Είναι λογικό να μην ταιριάζουν όλοι με όλους. Αλλά παρόλα αυτά, τα πράγματα τώρα πάνε πολύ καλά γενικά. Όσον αφορά. Όχι, βρίσκουμε τον τρόπο. Το βρίσκουμε. Και συμβιώνουμε όμως. Παιδιά, το πρέπει... σημαντικό είναι ότι μαθαίνουμε καινούργια πράγματα και εξελισσόμαστε. Πρέπει επιβάλλεται να βρείτε τον τρόπο. Αυτός ο χώρος είναι τρομερά απαιτητικός. Ο χώρος του τραγουδιού. Και τρομερά ανταγωνιστικός. Θα έλεγα και σκληρός. Τα πάντα σε αυτό το χώρο είναι ψυχολογία. Όχι μόνο βέβαια, αλλά εδώ στον καλλιτεχνικό χώρο θες να είσαι, να ελέγχεις αυτό το θηρίο που έχεις μέσα σου. Αυτό που λες ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να ελέγξεις τον εαυτό μου. Γιατί, αν δεν μπορέσεις να τον ελέγξεις, θα καταστραφείς. Όσο και αν φαίνεται αστείο αυτό που λέω. Από εδώ θα φύγετε με πάρα πολλές πληροφορίες, με πάρα πολλά πράγματα. Η αλήθεια όμως είναι ότι το δύσκολο ξεκινάει μετά την Ακαδημία. Από εκεί και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα. Παλαιότερα τραγουδούσαμε 7 μέρες τη βδομάδα. 3 ώρες, 4 τραγούδι, δηλαδή ήταν πολύ άσχημες και σκληρές συνθήκες. Δεν πέρασε ούτε μία μέρα που να μην πήρα κάτι από τον, ο ίδιος μου αυτός άρχισε να ψάχνω, δηλαδή σε κάθε ερμηνεία. Είχα τραγουδίσει 100 φορές το τραγούδι. Κι όμως πάντα προσπαθούσα να βρω κάτι καινούριο να προσθέσω στο τραγούδι. Πάντα κάτι που να με κάνει να πω, απ, σήμερα δεν πήγε χαμένη ημέρα, κάτι κέρδισα, κάτι έμαθα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ θα περίμενα από εσάς, αυτό είναι ένα μικρό παραπονάκι που εμείς πως σας βλέπουμε, έτσι, ότι σε κάθε γωνιά θα ήθελα να σας βλέπω να δοκιμάζετε πράγματα, να τραγουδάτε. Γι' αυτό το λόγο δεν ήρθατε εδώ πέρα. Θα έπρεπε να σας βλέπω συνέχεια να τραγουδάτε. Συνέχεια. Στο σπίτι μου αυτή τη στιγμή έχω 5 παιδιά. Έχω μια πολύ όμορφη οικογένεια. Δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα που να μην έχω πάρει την κιθάρα και να μην έχω ασχοληθεί τουλάχιστον μία ώρα με την κιθάρα μου. Παιδιά, δεν σταματάει αυτό. Συνέχεια δουλεύουμε, συνέχεια... Είναι... Και όλο αυτό ξεκινάει και πηγάζει από την αγάπη μας που έχουμε για το αντικείμενο αυτό. Παιδιά, μπορώ να σας μιλάω 10 ώρες. Έχω τόσα πράγματα, έχω βιώσει τόσο όμορφα πράγματα. Ήμουν από τους τυχερούς ανθρώπους που έκανα μια πολύ όμορφη καριέρα, μια πολύ όμορφη πορεία, συνδυαστικά και με την προσωπική μου ζωή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η ισορροπία, πιστέψτε με. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Γι' αυτό δεν την πετυχαίνουν πολύ. Είναι τρομερά δύσκολο όλο αυτό. Έχεις να αντιμετωπίσεις πάρα πολλές καταστάσεις. Αλλά αγάπαγα και αγαπάω πάρα πολύ το τραγούδι. Από μικρό παιδάκι, ας πούμε, επειδή κατάγομαι από επαρχία, από μια αγροτική οικογένεια, τραγουδούσαμε στον αγρό, στα χωράφια. Έτσι μάθαμε να τραγουδάμε. Και μάλιστα τραγουδούσαμε γιατί έπρεπε να ξεχνάμε την κούραση. Άρα λοιπόν, κοίτα ποιες ήταν αυτές οι συνθήκες και ποιες είναι οι δικές σας συνθήκες. Και μήπως και αυτό δεν βοηθάει να πεισμώσεις καμιά φορά, όταν τα έχεις όλα έτοιμα. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν χρειάζεται. Δεν πείσμωσα με τίποτα. Και θα σας πω και κάτι. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα κάνω κάτι. Αλήθεια στο λέω. Προχώρησα με την αγάπη μου μόνο για το τραγούδι. Δεν ήξερα να τα πετύχω. Δεν το φανταζόμουν καθόλου. Δεν πίστευα όλο αυτό το πράγμα που έχω ζήσει. Απλά ήθελα να είμαι πάνω, να έχω ένα μικρόφωνο και να μπορώ να... Μέσα από εκεί να εξωτερικεύσω όλο μου τον εαυτό, όλο μου τα συναισθήματα. Ήταν ένας τρόπος, ρε παιδί μου, ένας τρόπος επικοινωνίας, αν θες. Εμείς όλοι, πραγματικά, οι καλλιτέχνες, και αυτός που νιώθει μέσα του και καλλιτέχνης, νομίζω ότι το σημαντικότερο πράγμα είναι να επικοινωνήσει. Ένας καλλιτέχνης μπορεί να το καταλάβει στο χαρακτήρα του από πού. Ίσως από τους στίχους του. Από? Από τους στίχους ή όχι. Κοντά είσαι. Από τα τραγούδια που επιλέγει να τραγουδήσει. Σωστός. Από τα τραγούδια που επιλέγει να τραγουδήσει, καταλαβαίνει το χαρακτήρα του. Αν κάποιος είναι ρομαντικός, όπως εγώ, ας πούμε, κατεξοχήν ρομαντικός άνθρωπος, τι να κάνω, εντάξει, από μικρό παιδάκι έτσι ήμουνα. Ήθελα τον έρωτα να τον στολίζω, να τον έχω όμορφο πάντα. Με τις ερμηνείες μου, μου αρέσαν τα λεγκάτα, μου αρέσει να χρωματίζω το τραγούδι πάρα πολύ. Αλλά εγώ, σαν χαρακτήρας. Εσύ, σαν ένας άλλος χαρακτήρας, μπορεί να είσαι πιο, πώς να το πω ρε παιδί μου, πιο αφαιρετικός. Να εκφράζεις αλλιώς τα συναισθήματά σου.
Άρα λοιπόν αυτή είναι η προσωπικότητα η δική σου. Τι να το κάνω, δεν πάνε στο ταλέντο του αιώνα. Όταν αυτό εδώ πέρα δεν συμβαδίζει με το ταλέντο σου, έχεις πρόβλημα. Πολύ χαρούμενος που το γνωρίζω και από τόσο κοντά και μίλησε για τις δικές του εμπειρίες. Μοιράστηκε μαζί μας πράγματα, έδειξε πολύ πρόθυμος να μας βοηθήσει. Είναι μια εμπειρία. Είστε τυχεροί που ζείτε αυτή την εμπειρία. Αξιοποιήστε την με τον καλύτερο τρόπο. Πάρτε ό,τι είναι, ό,τι περισσότερο μπορείτε να πάρετε. Γεια σας, Πάντο. Γεια σας, Πάντο. Τους τα λες. Πολλές εκπλήξεις, κύριε Πάνο, αυτήν την εβδομάδα. Πιο πολύ μέσα από τα βιώματά μου θέλω να μεταφέρω κάποια πράγματα στα παιδιά. Και αυτό κάνω. Είναι μεγάλη χαρά που είναι εδώ μαζί μας, για πολλούς λόγους, αλλά ο σπουδαιότερος για μένα, εκτός από την επιτυχημένη του καριέρα, και το λέω μπροστά του, είναι ένας άνθρωπος που κρατάει την οικογένειά του σε πιο ψηλό επίπεδο από την καριέρα του, που για μένα αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό, και επίσης είναι άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Και είναι άνθρωπος που βοηθάει ανθρώπους, χωρίς ποτέ να ακούγεται προς τα έξω, και γι' αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχει κάνει σαν άνθρωπος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας, γιατί τα μαθήματα που θα πάρουμε από τον κύριο Πλούταρχο είναι πιο πολύ μαθήματα ζωής και μετά μαθήματα τραγουδίου. Μεγάλη μας χαρά, ειλικρινά. Θα μας φέρει ο Σπετσιώτης μία κιθάρα και θα μας ταξιδέψει σε άλλους τόπους. Σαν ακροάτρια πριν μπω στο παιχνίδι, αυτή την εικόνα είχα κι εγώ, ότι είναι ρομαντικός, συναισθηματικός. Ακόμα και όταν κρινόμαστε στα live, βλέπω πόσο απλός και προσιτός είναι σαν άνθρωπος. Δηλαδή αυτό το πράγμα μου βγάζει και πόσο καλός συνάτος είναι. Και πάντα ευγενικός. Μου έλειψες απόψε, θα το μάθεις. Σαν φτάσεις μυστικά, θα σου το πω. Περίμενα να δεις, στα μάτια να με δεις, να σου της καρδιάς μου από σε χόρεψε, φτερά αγγέλου στο κορμί μου φόρεσε, να φτάσω στην πόρτα του ουρανού. Αχ κορίτσι μου, δικά σου της ψυχής μου τα φανέρωτα, τα έκρυψα σε βράδια σημέρωτα. Εσύ. Εάν αυτή τη στιγμή τελείωνε το House of Fame, άξιζε τον κόπο, μόνο και μόνο για αυτό το δευτερόλεπτο που μας χάρισες.